Με όλες αυτές τις σκληρές κουβέντες, αυτό οι οποίες πάει. Το μόνο που δείχνουν είναι εθνικισμός και ρατσισμός απέναντι στους Αλβανούς. Τίποτα άλλο. Είναι σαφές. Δηλαδή, okay. Είναι σαφές ότι αυτό που κάνει η κοπέλα αυτή είναι ότι έχει συμμετάσχει σε ένα μουσικό διαγωνισμό. Προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί και όσο περισσότερο μπορεί να βγει μπροστά, να φανεί, να κερδίσει το κοινό, να την υποστηρίξει το κοινό. Αυτό έκανε. Κάνοντας το σήμα της σημαίας της Αλβανίας, έτσι. Δεν υπάρχει τώρα κάποιο αλυτρωτικό μήνυμα που κρύβεται πίσω από αυτά. Αλλά εμένα αυτό που με χαλάει περισσότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι. Ότι αν, ας πούμε, ήταν ένας Έλληνας ο οποίος, ξέρω εγώ, έπαιρνε μια γερμανική σημαία και την κρατούσε, δεν θα λέγαμε τίποτα. Άμα ήταν όταν είναι ο Αντετοκούμπο, ο οποίος κρατάει. Να, για να σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Αντετοκούμπο που κρατάει την ελληνική σημαία και στο NBA και ο τύπος, μιλάμε, εντάξει, μας έχει σηκώσει τα ουράνια. Κανείς δεν λέει τι δουλειά έχει ο Νιγηριανής καταγωγής να κρατάει την ελληνική σημαία. Λέμε όλοι ρε μάγκατε το κούμπο εθνικάρα, παίξε και είσαι φοβερός, είσαι τρομερός. Αυτό λοιπόν θέλω να καταλήξω και να πω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ υποκριτικό. Δηλαδή κρύβουμε, μάλλον εμφανίζουμε τα ξενόφοβα αισθήματά μας κάποιοι, εμφανίζουν κάποιοι τα ξενόφοβα αισθήματά τους μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις. Βγήκε η κοπέλα, έκανε το σήμα της αλβανικής σημαίας, το πήραμε και το κάνουμε τώρα σφεντόνα. Ωραία. Κάτι έγινε. Από την άλλη όμως, οφείλουμε να σεβόμαστε το που ζούμε. Τι εννοώ λοιπόν. Εννοώ ότι ένας καλλιτέχνης με ευαισθησίες όπως είναι η Ελένη Φουρέιρα, που ομολογώ από προσωπική εκτίμηση και γνώση, είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα, βαριά εργάτρια του πράγματος που κάνει, ένα κορίτσι με φιλότιμο, όφιλε να ξέρει πού ζει. Τι σημαίνει αυτό. Ζει σε μία χώρα η οποία... Μπορώ να μιλήσω. Σ' ακούω. Σε μία χώρα λοιπόν που έχει θέματα και εθνικά θέματα. Ωραία. Ποιο θέμα υπάρχει. Εσύ ζεις σε μια χώρα που δεν έχει κανένα θέμα. Τι θέλεις να πεις ότι υπάρχει, ότι από τη μεριά... Ρε, εσύ Χρύσα, άσε τώρα αυτά τα σχόλια. Εσύ ξέρεις δηλαδή ότι η Αλβανία, ας πούμε, έχει... Παιδιά, είναι αστείο, συγγνώμη. Τέτοιες επεκτατικές διαθέσεις απέναντι στην Ελλάδα. Ή ότι η Φουρέιρα στο παρελθόν έχει γυρίσει και έχει πει... Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διευρυνθεί η Αλβανία. Εγώ μίλησα για μια κατάσταση μιας χώρας η οποία... Έχει εθνικά θέματα που προσπαθεί να τα λύσει. Ρε, με ιδιαίτερη ευαισθησία, με Έλληνες στρατιώτες οι οποίοι είναι ουσιαστικά όμοιροι της γείτονας χώρα. Δεν μιλάμε για πολιτική, για μουσική μιλάμε τόση ώρα. Μα πες τα, μα το έχει εντύπωση η Ειρήνη μου ότι ο καλλιτέχνης δεν έχει ευθύνη για ό,τι κάνει και για ό,τι φέρει και για ό,τι λέει. Μου επιτρέπει να σου πω κάτι. Αυτή είναι η ευθύνη του καλλιτέχνη. Μπορώ να σου μεταφέρω την εμπειρία μου. Εγώ μόνο αυτό θα σου πω. Επειδή έχω πάει και δύο φορές στο εξωτερικό και έχω παρακολουθήσει τι κάνουν εκεί πέρα οι εκπρόσωποι. Ο κάθε εκπρόσωπος της κάθε χώρας. Ποιος είναι ο σκοπός του? Είναι ο σκοπός του να πάει να κάνει καλές δημόσιες σχέσεις. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Πάω λοιπόν κάθε βράδυ σε διαφορετικό πάρτι, αγκαλιάζομαι με τον Τούρκο, σωστά, αγκαλιάζομαι με τον Γερμανό, αγκαλιάζομαι με τον Αλβανό, mm-hmm, αγκαλιάζομαι με όλους. Και πόσο μάλλον η Φουρέιρα, η οποία έχει και μια καταγωγή, δεν περιμένει από την Αλβανία να ψηφίσει την Κύπρο. Πώς θα μπορέσει να προκριθεί? Αυτό είναι. Αυτό είναι το άρα, έχουμε λοιπόν, καταλάβει. Βάλα μην αγκαλιαστεί με τον Τούρκο το τραγουδιστή. Άρα λοιπόν, επειδή η Φουρέιρα πρέπει να κερδίσει για την Κύπρο, θα πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλα. Αν η Γιάννα Τερζή αγκαλιαστεί με τον Τούρκο, τι θα γίνει? Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αν το μήνυμα που θα ακολουθήσει στη φωτογραφία είναι ένα μήνυμα το οποίο να με κάνει περήφανη που αυτή η κοπέλα προσπαθεί να έχει μια ισορροπία στη σχέση με τους Τούρκους. Λοιπόν, να δούμε λίγο, τι ψήφισαν στο Twitter. Ακριβώς, γιατί εμείς... Στο λογαριασμό της εκπομπής, πάνω στο ερώτημα αυτό που θέσαμε. Το ερώτημα είναι αν σας ενόχλησε ο σχηματισμός του αλβανικού αετού από την Ελένη Φουρέιρα και τον αλβανό εκπρόσωπο της Eurovision. Λοιπόν, το ναι υπερίσχυσε με 64%, το όχι έχει 36%. Ναι, πόσοι ψήφισαν? Θέλω να σου πω ότι ψήφισαν γύρω στους 310, έχουμε 310 ψήφους. Εδώ και 4 ώρες τρέχει για να είμαστε και εμείς αντικειμενικοί. Δεν είναι ότι τρέχει από το πρωί, την προηγούμενη μέρα. Αυτά είναι τα ποσοστά. Μάλιστα. Εγώ πάντως κλείνοντας θα πω λυπάμαι πολύ γιατί αυτό το κορίτσι λατρεύει την Ελλάδα. Τη λατρεύει. Αλήθεια. Εδώ έχει μεγαλώσει. Αυτή στην ουσία είναι η χώρα της, άσχετα αν είναι η καταγωγή της από την Αλβανία. Δίνει μια τεράστια μάχη και πάνω εκεί που πρέπει να είμαστε όλοι κοντά της να την εμψυχώσουμε και να αυτό, πάνε να τη φάνε. Εσείς εκεί δεν πειράζει. Έτσι, αλλά δεν πειράζει που διαφωνείτε και μάλιστα τα είπα αυτά μετά το poll γιατί δεν θα επηρεαστώ επειδή η πλειοψηφία έχει άλλη άποψη. Λυπάμαι. Δεν θα αλλάξω τη γνώμη μου, αυτή είναι η γνώμη μου. Σας αρέσει η γνώμη μου?